who's the best VSS. Θυμάστε που το VSS ήταν drop weapon. Καλά, μόνο. Α, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Okay, cool. Είναι ένας αριστερά μου. Μπορεί να βγει από πάνω μου. Bro, ο ήχος είναι πολύ κακός. Βάζει, θέλω booster. Έφαγε κεφάλι, bro, ο τύπος. Θεωρητικά έχω έναν πίσω μου που μπορεί να έρθει και από εδώ κάπου τώρα. Τώρα σταμάτησε αυτός εκεί. What? Φεύγει. Ρε, έλα πίσω, ρε. Παίζει να την έφαγε, ρε. Ή μήπως κλείνει ο κύκλος γι' αυτό. Πω, κλικάσε, ρε. Καλά, τρέχω εγώ. Έχει άτομο εδώ. Από πάνω μου. Είτε τρέχω και πεθαίνω από αυτόν, είτε τον παίρνω μαζί μου, παιδιά. Πού πήγε? Έχασα τώρα, ρε. Είχε άτομο εδώ τώρα. Τι φάση. Ναι, ρε, φίλε, εγώ δεν πήγα ζών γιατί είχε άτομο πίσω μου. Μπρο, τώρα εγώ φταίω. Πέθανα. Τρία. Δύο. Ένα. Έλα, τι λήξε το χειράκι σου, έλα, έλα. Ένα. Μια και δεν έχουμε first aid. Bot ήταν αυτό, μπρο, bot ήταν. Πέτυχα μία. Ένας ξέρω που είναι ο άλλος. Match finished. Κέρδισα! Oh my god, πέθανε στο zone. Ρε, έχουμε ένα... δύο ατόμα μαζί μας. Πώς ήταν ο άλλος. Ίδιος ήταν, λες. Ένας άλλος είναι. Άρα, άλλος φορούσε μαύρα μόνος. PUBG είναι f***natchel, my dude. Μπορώ εγώ θα κάνω spectate. Είναι και level 500 αυτός. Έπεσε λογικά στα πίσω χτίρια. Και ήρθε πάνω μας. Θέω εγώ εδώ. Διότι κοίταξα στα σπιτάκια του Στέλιου. Πέσαν δύο άτομα. Και δεν κοίταξα ποτέ μου στα γύρω σπιτάκια. Αν έπεσε κάποιος. Αν είχα γυρίσει την κάμερα και έβλεπα ότι είχε πέσει αυτός, θα είχα καταλάβει κατευθείαν ότι κάποιος θα έρθει και από πίσω. Θα βρει και το άλλο kill που έχω πάρει αυτός. Α, θα κουμπίσει το painkiller. Δεν είμαι full. Θέλω κι άλλο. Φώναξε του, το μπορεί να το καταλάβει. Dude. I killed another guy on your left. Get out the window on your left. Φαντάζεσαι όμως να είχε κάποιον πάνω από το πτώμα μου τώρα και το πτώμα μου να ακουγότανε. I'm a ghost. Είμαι ένα κουτί. I'm a box. Θα είχε πολύ πλάκα δούλευε αυτό, αλλά δεν νομίζω να δουλεύει. Νομίζω το chat σου μετά από 10 δεύτερα που πεθαίνει τελειώνει, δεν ξέρω. Θα ήταν πολύ περίεργο απλά, ξέρω εγώ, να πέθαινε στην αρχή, ξέρω εγώ, και για το υπόλοιπο του game να κάνεις spectate, αλλά να μιλούσες στο chat σου. Εσύ πέθανες στο school, ο άλλος έχει πάει base και εσύ ουρλιάζεις στο school και κάποιος ρουτάρει στο school και σε ακούει, ξέρω εγώ. Ναι, απλά πως πέθανε. Όπα ρε, τι είναι αυτό! Ο Στέλιος δεν μα έδειξε. Μα να τα πω έκρυβε ο Στέλιος τα όπλα ρε. Ναι! Στέλιο, έχεις εξηγήσει να κάνεις. Έλα παιδιά, ζητούσατε PUBG Spectate. Πάμε, PUBG Spectate από το stream του trovo.live/axelukos. Πάρε με τον Aceman κάτω Παύλα 23. Τι λουτάρι, bro, πού είναι. Bro, καλά, αυτός θα πάθει ότι έχω πάθει εμείς, ρε. Το zone είναι πέρα από το school. Εντάξει, είναι level 500, είναι από αυτούς που ξέρουν που κάθε πετρούα, ξέρω εγώ, αριστερά και δεξιά. Insane όμως, θα έχει και αυτό το χτίριο. Φαινότανε, άμα το δεις φαινότανε. Θεωρητικά ναι, φαινότανε, αλλά πού να προσέξεις τέτοιο μικρό detail αν δεν το ξέρεις. Πάει αριστερά, δεξιά, ρε μπρο, αμάξι βρες, μηχανή, κάτι, κοιτάς. Δεν τρέχει καν προς τον κύκλο, τρέχει... Πού τρέχει ρε ο τύπος ρε. Αυτή τη στιγμή ο τύπος έχει υπολογίσει πόσα δευτερόλεπτα μπορεί να είναι μέσα στον κύκλο. Αυτός πέθανε ρε, δεν. Ξέρει καλύτερα από σένα. Θεωρητικά έχει spawn αμάξι εδώ στα χτίρια που πάει. Στον δρόμο δεν είχε κανένα spawn αμάξι. Εδώ καμιά φορά σπονάρει μπάγκι, ξέρω εγώ. Σπόναρε παλιά όταν έπαιζα εγώ τέλος πάντων. Είμαι βετεράνος του PUBG εγώ παιδιά. Τώρα η ερώτηση είναι πια. Λουτάρει για να βρει heals ή λουτάρει επειδή είναι confident ότι
Έχει heals ρε φίλε. Εδώ αριστερά σπονάρει αμάξι. Taking painkillers. Ουφ. Δεν έχει heals, bandages και τέτοια. Εδώ αριστερά καμιά φορά σπονάρει. Δεν έχει. Πάρα από το extra speed ρε. Και πάνω σπονάρει καμιά φορά τζιπάκι εδώ που πάει. Και στη στιγμή της αλήθειας το έχουν πάρει. Το έχουν πάρει το τζιμπάκι. Και απλά πάω πάνω και βγαίνει, ξέρω, από τα Delta 4. Ξέρεις τι, θεωρητικά, εάν δεν ήξερε ότι δεν έχει heals, θα είχε βγει. Σω θεωρητικά έχει τα heals. Γιατί ρε φίλε, ο κύκλος είναι... Oh boy. Είναι. Να περάσει γέφυρες, πρέπει να κάνει πράγματα. Παίζει να μην έχει ρε. Για να είναι τόσο desperate να σταματήσει εδώ. Α, όχι, using first aid, ok. Θα προλάβει. Ρε. Oh, wow! Τα ξέρει καλύτερα από σένα. Μπρο, αυτός τα ξέρει, ναι. Α, τώρα μπρο, ισχύει. Αυτός παίζει να ξέρει πότε πρέπει να κουμπίσει όλα. Ο τύπος έχει σημειώσει στην οθόνη του, με μαρκαδόρο. Ανάλογα τον κύκλο. Είναι από αυτά τα αυτοκόλλητα. Ωραία. Ανάλογα τον κύκλο σε ποιο time πρέπει να πάρει το first aid για να ζήσει. Κοίτα να κλείνει και το επόμενο. Ου, ναι, καλά, dude. Άρχισε να κλείνει τώρα το phase 3 κλείσει, εδώ πέρα. Ναι, μόλις κλείσει η RIP. Θεωρητικά σε μένα θα πρέπει να κουμπίσει first aid τώρα και το κάνει. Είναι αυτό, το έχει μαρκαρισμένα, bro. Το έχει μαρκαρισμένα. Όπως το είπες. Με μαρκαδόρο έκαμε γραμμούλες εκεί πέρα. Γράφει 1, 2, 3, 4. Εδώ συνήθως σπονάρει Dacia, αλλά. Όχι, μηχανάκι. Πόρε, φίλε, παίζει να χάρει και ο τύπος τώρα λέει ναι. Όχι, ναι. Δες, και μπαγκάρει και πεθαίνει. Μπήκε. Πιθανόν, μπρο, είναι μία σφαίρα ο τύπος και είναι Dacia. Τι έκανε, τι έκανε, τι έκανε, τι κάνει. Α, ναι, μπορεί να βγάζει, ναι, πάει στον drop, ρε. Μπορείς να βγάλει πιστόλι σαν, τι, πώς το δίνει, πώς τρίβει εδώ, κάνει reload. Τι Harry Potter λεργάρι ολιβιώστα είναι αυτά και πέθανε. Όχι με, όχι με τα γόνατα ρε. Ο τύπος κάνει reload και βλέπει στη οθόνη το τιμόνι της μηχανής να γυρνάει δεξιά αριστερά. Τον τρόπο είναι γκρότσα, γκρότσα πήρε ο τύπος. Εντάξει, συνοπιάσου τι κανάμε σπεκτέι τον τύπο για 15 λεπτά. Να τρέχει. Με το που μπει, ναι, να τρέχει και με το που μπήκε κύκλο απλά πέθανε. Αυτός είναι καμένος να ξέρεις, βλέπεις. Αυτός πατάει θυπαμάνοντας C και QE. Δεν κράζω παιδιά όσοι παίζετε PUBG. Ξέρω ότι είναι τακτική να αποφύγεις το headshot, συγγνώμη. He spotted the target. He spotted the target. He missed the target. Τι τον πέτυχε ο άλλος. Το κατέβασε μισό HP με το... Αυτό είναι διασκεδαστικό. Οκ, το παίρνω πίσω ότι δεν είναι διασκεδαστικό να κάνεις spectate PUBG. Είναι. Ναι, το να βλέπεις τον άλλο να τρέχει 15 δεν είναι πολύ διασκεδαστικό. Είναι εξίσου διασκεδαστικό με το να το κάνεις εσύ. Κρίστα, έστω δεν κουράζεσαι να πατάς shift και να τρέχεις. Απλά βλέπεις. Θεωρητικά θα πάρει το shock εδώ πέρα, αλλά... Είτε είχε κάποιον ήδη μέσα και μόλις πέθανε. Oh, wow. Εντάξει, δεν πέθανε. Από πού τον βαράνε, δεν ξέρω καν από πού τον βαράνε τον τύπο εγώ. Πού κλείνει. Α, οκ. Effing chat. Η φάση είναι πια, αν ήμουν εγώ στη θέση του τύπου, εγώ θα είχα φάει ένα τρελό jump scare, ωραία. Αλλά επειδή κάνω σπεκτέ και δεν πολύ προσέχω, είμαι εντάξει. Αν ήμουν εγώ στη θέση του τύπου, θα είχα πενταχτεί. Το κεφάλι μου θα ήταν πάνω στο ταβάνι, bro. Καλώς 500 level. Όλοι 500 levels. Τι νομίζεις ότι θα έχει τώρα κανένα level 70, level 5. Αυτός είναι στο zone, λογικά. Είναι πάνω δεξιά εκεί στα δέντρα κάπου ένας. Και είναι ένας εδώ κάπου. So close. Μία σφαίρα. Ένα φτύσιμο ήταν ο άλλος, bro. Ένα φτύσιμο. Πώς σας το έχεις όλες, μωρό νου. Το ερώτημα μου είναι, πού είναι ο άλλος. Ρε, είναι insane αυτός. Πέθανε, τώρα πέθανε. Εντάξει, ναι ρε, φίλε. Τα ζητούσες εσύ. Τον πουσιάρει κάποιος από εδώ τώρα, από αριστερά. There's no way. Αν δεν το βάρεις από δεξιά, σημαίνει είναι κάπου αριστερά αυτός ο τελευταίος. Προπέζει να είναι prone σε κανένα bush, έτσι όντως. Ρε, έχει κατακόμβες εδώ. Αυτό είναι καινούριο. Well, για μας είναι καινούριο. Από κάτω, δηλαδή.
Μπα, όχι, δεν μπορείς να πας από κάτω, νομίζω, ρε. Κοίτα, θεωρητικά αυτός θα πρέπει να κερδίσει. Φαίνεται να ξέρει τι κάνει. Φαίνεται να είναι επιθετικός. Ενώ ο άλλος, ξέρω, έριξε μια nade εκεί πέρα και αυτό ήτανε. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Πάνε γύρω-γύρω και οι δύο τους, έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο άλλος είναι από την άλλη μεριά που ήταν πριν αυτός. Θα αρχίσει να ρίχνει nades, I guess. Έριξε μια smoke. Ρε φίλε, πού είναι ο αόρατος, είναι τι φάση, ρε φίλε. Α, τον είδε. Επιτέλους τους βρήκαμε. Πέθανε από nade ο τύπος. Το γάλουσε. Τελικά δεν ήταν ο Κλακαλάκα, ήταν ο Ρόσμικ. Α, είναι και το... Ο Μακάτζιγκον είναι και toxic, βαράει τα πτώματα. Καθόλου σεβασμό. Καθόλου μα καθόλου σεβασμό.